Είδα ξημερώματα, έφτασε 5 ώρα το πρωί, δεν ενημερωθήκαμε πουθενά και από κανένα τίποτα. Πήγε καθένας στις γειτονιές, φώναζε, ούρλιαζε, βγήκε ο κόσμος από τα σπίτια. Μεταξύ μας ένας με τον άλλο, γιατί δεν υπήρχε κάποια άλλη ενημέρωση, κάποια άλλη επικοινωνία. Ούτε η Δημαρχία χτύπησε, ούτε καμπάνες, ούτε τίποτα. Δεν το κρατάει ακόμα νερό, αγαπητέ. Είναι το πιο βαθύ νερό που έχει ακόμα. Έχει σπίτι πεσμένο εδώ. Το μετάλλιο είναι αυτό. Μπορούμε πάνω εκεί. Δεν ξέρω. Άμα, τα βάλει από μένα. Τι έγινε εδώ. Από μένα, όχι, πάνω. Πού να περάσει. Δεν περνάει εδώ. Βλέπω εκεί τον παππού πίσω, πάρε. Μόνο με τρακτέρ. Με ελικόπτερο και με βάρκα. Προσπαθούν τώρα να ξαφνούν στα σπίτια, Σαφίλα, σαφίζουν τα πάντα. Παιδιά, θέλετε τρόφιμα εδώ πέρα, κοιτάξτε να μόνοι μας μπορούμε να σωνόμαστε, ό,τι κάνει ο ένας και τον άλλο. Πήρα το κάτω, εδώ κάτω. Όλο του πάτησε εδώ πέρα, από εδώ, εδώ τα έφυγε εδώ πέρα. Θα βγάλαμε σαν να σκουπίσουμε λίγο να φύγει το νερό. Ήταν αναποδογημένο το ψυγείο και το ψήνει. Έλα εδώ έτσι γίνεται. Και... όλα τα ψυγεία αυτά, είχαμε νερό, φαίνεται το νερό που ήταν, μέχρι πάνω εδώ, κοίταξε, μέχρι εδώ. Να το φαίνει η γραμμή. Μέχρι εδώ ήταν το νερό, πάνω. Δεν μπορούμε να καθαρίσουμε για τα άλλα σουλάχιστα, να βάλουμε πράγματα έξω για να γίνει δουλειά. Και άμα δεν το κάνω αυτό σύντομα, θα σαχνιάσουν τα πράγματα που έχουν μέσα. Παλαμά, μόλις φτάσαμε, πλημμυρισμένος παραμένει ο μισός. Κόσμος που ακόμα χρειάζεται βοήθεια, είναι αβοήθητο αυτό λένε. Σε κάποια σημεία έχει καλυτερεύσει η κατάσταση, έχει φύγει τα νερά. Πάμε εδώ στο φίλο μας τον Γιώργο να μας πει: Γιώργο, τι έγινε, πώς έγινε αυτό το κακό. Το κακό έγινε γιατί δεν έγινε κανένα έργο όλα αυτά τα χρόνια. Κανένα ποτάμι δεν καθαρίστηκε, κανένα ανάχωμα δεν ξαναέγινε. Δεν θυμάμαι ποτέ μία φαγάνα, ένα μηχάνημα να κάνει ένα έργο. Συνεπώς, επόμενο, φυσικό και επόμενο, μετά από μία βροχή δύο ημερών, να γίνει αυτή η καταστροφή. Πρέπει να αποζημιωθούν σύντομα, να περάσουν κλιμάκια σύντομα και να αποζημιωθούν, να δώσουν αποζημιώσεις γενναίες, γιατί ο κόσμος δεν θα αντέξει. Ναι, εδώ. Και πώς γινόταν δηλαδή. Φώναζε ο κόσμος, λέτε να μας πάρει, τι γινόταν. Αλλού άκουγε βοήθεια. Ναι. Αλλού μας φέραν τηλέφωνο. Το βράδυ. Τη νύχτα. Ούρλιαζε ο κόσμος. Ναι, όλη τη νύχτα. Και τη βάρκα έρθαν πολλά άτομα. Πάρα πολλά άτομα. Για να ήρθαν βάρκες. Τι ώρα ήρθαν βάρκες. Πού καλέ. Διασυστικό τη πυροσβεστική ώρα και τη 5 ώρα το απόγευμα έχει πέσει με κόσμο που πήγε και δεν ξέρω τι κάνει. Την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα το απόγευμα. 5 η ώρα, 4 και τώρα χάσαμε και τι ώρε. Τι ώρα σα πήραν τηλέφωνο, ποιο ήταν. 4 και 20 το πήγε. Ο ένα χωριανό τον άλλον. Ναι. Δεν ήσασταν κανένα 11, 112 αυτά δεν ήρθε τίποτα. Τίποτα. 4 παρα 10
ναι. Κόπηκε το ρεύμα. Ακριβώς, 4 παρά 10 το κόπηκε το ηλεκτρικό τώρα, ναι. ρεύμα. Ναι. Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμαστε, λέμε, αφού δεν γίνεται κάτι, να ξαπλώσουμε. Ναι. 4 και 20 χτυπάει τηλέφωνο εμένα η κουνιάδα μου και λέει, μπήκε το νερό στο χωριό. Πλημμύρισε πρώτα από την άλλη μεριά του χωριού. Και ο ένας στον άλλο έπαιρνε τηλέφωνο. Και βγαίνει ο άντρας μου έξω και άρχισε το ποιούσε εδώ ότι ξέρετε, μπαίνει το νερό στο χωριό. Όσο μπόρεσε να ειδοποιήσει εδώ γύρω. Και γύρω στις 5 ώρα ένα τηλεφώνημα μου λέει, Ανδρέα, πού είσαι? Πέφτω από το κρεβάτι και κουμπάω νερά. Μου λέει, φύγε, έσπασε το φράγμα στο σταυρό. Πήγα να σώσω τα σκυλιά. Φίλος με πήρε τηλέφωνο. Φύγε, λέει, έσπασε το φράγμα στο σταυρό. Πήγα να φύγω μέσα στον πανικό μου, πάω να πάρω τα σκυλιά, τα πετάω έξω από το παράθυρο. Έχει πολύ νερό. Θα πνιγόντουσαν. Τα παίρνω, τα βάζω πάνω στην ντουλάπα. Τα σκυλιά. Πάω να φύγω μόνος μου. Έχω πάρει ένα τσαντάκι μόνο που έχω, μια αλαξιά ρούχα, ό,τι πρόλαβα. Και κατεβαίνοντας το δρόμο, είναι το νερό μέχρι εδώ απάνω. Και βράδυ. Βράδυ, σκοτάδι πίσω. Είχα μόνο το φακό. Με το φακό που είχα δεν ήξερα πού να πάω. Άναψα μόνο το φακό και μέσα έδωξε το νερό από πίσω. Στην πλάτη με χτυπούσε το νερό. Είχε ορμή δηλαδή. Είχε ορμή το νερό. Και απλά σταμάτησε κάποιος που ήταν μακριά και με είδε με τα φώτα. Τι ήταν είχα... Ένα τρακτέρ. Τυχαία ήταν αυτός που με πήρε τηλέφωνο. Και εκεί το νερό ήταν μέχρι το γόνατο. Έφτασα μέχρι εκεί, ανέβηκα πάνω, αυτό ήταν. Ένας πανικός, τίποτα άλλο. Κάποιοι έμειναν μέσα στα σπίτια. Ο απέναντί μου έμεινε μέσα στο σπίτι και μετά από μία μέρα πήγαν και τον πήραν. Με βάρκα. Και πού έκατσε μέσα στο σπίτι? Έκατσε μέσα στο, με το νερό μέχρι το, τη μέση. Μια μέρα. Μια ολόκληρη μέρα. Έκατσε εκεί απέναντι. Ξημερώματα Πέμπτης, Παρασκευή, Σάββατο, μεσημέρι και βοήθεια ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι μεταξύ τους. Ό,τι μπορούν, ό,τι βοηθάνε. Ο ένας έχει να πει καλά λόγια για τον άλλον. Μας έχει συγκλονίσει πραγματικά αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Τώρα απέναντι θα σας δείξω. Εντάξει, έχει πάρα πολύ έντονη μυρουδιά. Δεν μπορείς να αναπνεύσεις σωστά. Τώρα απέναντι θα σας δείξω. Λοιπόν, σπίτι που έχει πέσει. Καθώς προχωράμε, θα το δείτε. Προσπαθούμε και εμείς εδώ να πατήσουμε σωστά, δηλαδή να μην βρεθούμε στο κενό. Λοιπόν, μόνο με τρακτέρ γίνεται κάποια προσπάθεια εδώ, σε αυτό το σημείο. Δεν λειτουργεί το κέντρο υγείας, δεν υπάρχει δηλαδή κέντρο αυτή τη στιγμή αναφοράς για ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα. Τους υπερήλικες και τους ανήμπορους ανθρώπους, κάποιους από αυτούς, τους έχουν πάει στο κλειστό γυμναστήριο του Παλαμά, αλλά δεν είναι τα πράγματα και εκεί εντάξει, δηλαδή δεν έχουν χημικές τουαλέτες, οι συνθήκες υγιεινής είναι δύσκολες αυτή την ώρα. Ευτυχώς οι πιο πολλοί είχαν τα φάρμακά τους, διότι ούτε φάρμακα υπάρχουν. Η οικογένεια έχει ξεσπιτωθεί. Είναι εντάξει τα παιδιά, τους μιλήσαμε, τους βρήκαμε, είναι εντάξει. Αλλά δεν έχουν που να μείνουν πλέον. Όσοι καταφέραν και ανεβήκανε, βλέπετε εδώ, φύγαν από εκεί, Σωτήρη όπως φύγαν από εκεί, και ήρθαν και ανεβήκαν στον πρώτο όροφο εδώ. Το νερό μέχρι το λαιμό. Ανεβήκαν εδώ. Εκεί είναι τώρα. Λοιπόν, και έτσι σωθήκαν. Και προσέξτε, σε αυτή τη γειτονιά εδώ που μιλάμε, είναι το μόνο σπίτι που έχει όροφο και προλάβανε και πήγαν οι άνθρωποι εκεί. Πολύ! Ξεσπιτωμένος. Ξεσπιτωμένος. Δεν έχω... Πού μένεις? Μένω στη γειτονιά μου. Τώρα που μένω, μένω στο μαγαζί. Στα ποτόματα. Στα ποτόματα κάτω. Τι να σου κάνω. Το σπίτι γίνεται. Το σπίτι του παλιού του πατέρα μου έπεσε. Εγώ μέχρι τότε το νερό ήταν μέσα. Πώς σωθήκατε? Έφυγα με τόσο νερό. Έφυγα με τόσο νερό, με στα πόδια, βρωμάω λόγω του, πετρέλαιες, πετρέλαιο, τέλει. Να, αυτά με αυτά τα ρούχα. Τρεις μέρες αυτά τα ρούχα. Άσε. Τι γίνεται τώρα, δεν ήρθαν να σας βοηθήσουν εκεί? Ποιος θα βοηθήσει? Εγώ να σου πω, πήγα να πάρω, να φάνε τα παιδιά μου και μου λέει, έχεις μαγαζί να φτιάξεις φαγητό. Έχω μαγαζί, λέει. Πού θα το φτιάξεις φαγητό? Έχει γίνει καταστροφή, έχουμε νεκρούς, τα σπίτια έχουν γκρεμιστεί, πολλά σπίτια. Ο κόσμος δεν έχει ούτε νερό να πιει. Στηριζόμαστε στην αλληλεγγύη και την έχουμε. Μπράβο σε όλο τον κόσμο από όμορους δήμους και από άλλες περιοχές που στέλνουν βοήθεια εδώ πέρα. Έχουμε πρόβλημα ακόμη και με το νερό το πόσιμο. Το πόσιμο, δεν έχει ο κόσμος νερό να πιει εδώ πέρα. Έχουν γκρεμιστεί σπίτια, έχουν καταστραφεί περιουσίες.
η κτηνοτροφία γύρω από τον Παλαμά δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν χαθεί κοπάδια. Και σήμερα μας ήρθε εδώ πέρα ο κύριος Περιφερειάρχης, μας ήρθε εδώ πέρα να μας πει πάλι να μας τάξει αποζημιώσεις, που αποζημιώσεις δεν είδαμε ούτε από τον Ιαννό, μας έχουν σπάσει το δούλευμα. Η βροχή μπήκε μέσα στο σπίτι, το σπίτι μας είναι πλήθυνμο. Είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Κοιμόμαστε σε ένα γκαράζ μέσα, με δύο ράντσα. Αυτά τι να πούμε άλλο. Δεν έχουμε ούτε νερό, ούτε ρεύμα δεν υπάρχει. Μας λένε σε 8 μέρες θα έρθει το νερό και το ρεύμα. Πού είναι το κράτος, δεν υπάρχει τίποτα. Νερό θες, σου φέρουμε, περίμενε. Περίμενε. Θα πας δεξιά, όπως είσαι, καλά πας. Και θα μπεις με την όπισθεν μέσα στον καράζ. Γεια σου Γιάννη. Νερό άλλο θα δώσω. Θα δώσουμε. Γεια σου Γιάννη. Όλα αυτά. Θαλασσάκι. Όλα αυτά για εδώ. Είναι αυτά. Πόσες μερίδες είναι αυτές. Όχι, όχι, μην έρχεσαι. Άννα, περίμενε και κάτσε και Άννα. Το δικό μου Άρη. Δεν ξέρω τι να κάνω, τι να κάνω. Τι να κάνω εδώ μέσα, τι να κάνω εδώ μέσα. Αυτά είναι τα σέβα. Αλλά στηρίζεται όμως μαζί με αυτό το παλιό. Είναι το παλιό κομμάτι του σπιτιού, ναι, που κατέρευσε επειδή ήταν χτώμα. Άρχισε με να πάω. Πάρτε εδώ. Ναι, εδώ μέσα, έλα. Έχουμε το βάρο να πάρουμε εγώ και πάνω. Έλα. Πού είσαι. Ευχαριστώ που είσαι. Πάρε το. Έχουμε εδώ και φακί. Τα νεράκια που θες να τα αφήσω. Και φαγή και λίγο και δύο μπουτια κοτόπουλο, έτσι. Εντάξει, μυριζάκι. Έτσι. Πώς είστε. Πού είναι η μπαρμακότσι εδώ. Εδώ είναι, πάω εγώ. Πώς είστε. Θα δεν σου πέσουν όμως. Όχι, δεν με πέφτουν. Τα κοντά και δύο είναι. Πήγαινε εδώ, θα μην σου πέσουν. Όχι. Και με λένε μη πολύ πέντς μέσα, με λένε μη πες. Από εδώ. Πιο σιγά, πιο σιγά, πιο αργά. Όπα, όπα, στοπ, 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 στοπ. Δεν πάει. Ανεβαίνει. Όχι, δεν πάει. Πίσω, πίσω. Γύρνα επί τόπου. Όχι, όχι, όχι επί τόπου. Πρώτα να πάρει ύψος. Δεν μπορεί. Σιγά, σιγά, όπως είσαι, μην κάνεις αναστροφή. Μόνο με τραχτέ να στείλουμε το μητράκο. Μόνο με τέτοιο τραχτέ. Ο Γιώργος ο Χαλβατζάρας χθες σπίτι μου δεν μπορούσε να πει. Έφτασε και με την έσχυση. Έφτασε. Πήγαινε να μπει μέσα στη μηχανή. 2 μέτρα νερό σε κατοικήσιμη περιοχή, ε. Βγάζω τα ρούχα μόνο αν μπορέσω να προλάβω για να αλλάξω. Δεν έχω τίποτα. Το νερό θα φύγει, αλλά εγώ ρούχα να αλλάξω δεν έχω. Και πρέπει αν μπορέσω να βγάλω ένα παντελόνι, μια μπλούζα για να ισώ. Με κατάλαβε. Δεύτερα από αυτά που έχω, δεν έχω. Θα έχουν κάποια πενταριά άτομα. Να φέρουμε 3-4 άτομα να βγάλουν τα έπιπλα. Να πω λίγο κάτι. Πρέπει να είναι στεγνό, αν είναι. Να βγάλει φωτογραφία μέσα. Θα βγάλει έξω και δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Oh.
Εδώ ο Ευαγγέλης, εδώ είναι ο Αντρέας. Όλο το σπίτι έπεσε, κύριε. Πρέπει καταρχάς να μαζευτούν τα ζωντανά. Λοιπόν, θα σας πω τώρα, δεν ξέρω αν μπορεί να εκεί μπορούν να κάνω, τώρα δεν ξέρω, τώρα έχω πρόβλημα. Μάνα τώρα έχει πρόβλημα. Θες ασθενοφόρο. Πώς θα πάνω στο κέντρο υγείας. Δεν δουλεύει το κέντρο υγείας. Δεν δουλεύει. Μόνο ασθενοφόρο και τέτοιο. Και καρδέτσα. Θα δώσω λίγο τώρα να τους πω συμπίεση, μου φάρμακο τώρα και αυτό τι θα κάνω. Άκουσε με, μαζεύουν ανθρώπους που έχουν πρόβλημα στο πιστό νοιαστήριο. Εκεί έχουμε το πιο κοντινό που έχεις τώρα είναι αυτό, δεν υπάρχει άλλο. Πάω εκεί δηλαδή. Λέω πώς θα την πάει όμως. Αλλιώς να περάσουμε εμείς από εκεί να του πούμε. Δεν μπορώ να την πάω. Να φέρουμε εδώ τη Σέβη άμα είναι εκεί. Κάποιος από εκεί. Για να ειδοποιήσει. Είναι να ειδοποιήσουν αρθεί ασθενοφόρο. Τι θέλει ο άνθρωπος ιατρικά, άμα είναι καλύτερα εδώ. Να συνοηθούμε με την... Αντρέας, φακές έχουμε 4 μερίδες, πάρε. Έχουμε φαγητό. Πάρτε τώρα και πέρα. Αυτά εδώ είναι κάτι κουρασάνια για τα πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια τα έχουν καρδίσει. Δεν πειράζει, δώσε τα κουρασάνια. Πάμε, πειράζει. Πάρε. Νεράκια έχετε. Μην το πετάξει. Άρης Πολυγέννης, υποψήφιος δήμαρχος Παλαμά, λαϊκή συσπήρωση. Αγροτικό Σύλλογος Παλαμά, μαζεύουν εδώ τρόφιμα. Είναι το στέκι των πλημμυροπαθών Παλαμά. Η βοήθεια έτσι είναι, τα ακούσατε πριν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δακρυσμένοι έρχεται ο κόσμος εδώ. Άρη, τι γίνεται? Πραγματικά η κατάσταση είναι τραγική. Ολιγορία από το κράτος τους, ολιγορία από την περιφέρεια, ολιγορία από τους δήμους. Είναι πολιτικές επιλογές. Ήθελαν να μας πνίξουν όλοι τους. Προτιμά να δίνουν ψίχουλα αποζημιώσεις παρά να κάνουν τα έργα τα απαιτούμενα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή, όλες αυτές τις μέρες, δίνουμε μία μάχη χωρίς ύπνο, χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, πνιγμένος κόσμος πραγματικά, και είναι το θλιβερότερο γεγονός. Και όλα αυτά γιατί κάποιοι κλιματούν για τις ζωές μας. Βγάζουμε ένα συμπέρασμα, ότι ο λαός σώζει το λαό. Τι πρέπει να γίνει τώρα, τι χρειάζεται ο κόσμος? Η προτεραιότητα είναι να βγάλουμε όλους τους ανθρώπους που μπορεί να κινδυνεύουν από τα σπίτια τους. Γιατί δεν έχει έρθει κάποιος να βοηθήσει 4 μέρες μετά? Γιατί δεν λαμβάνουν τα μέτρα τους όταν πρέπει, όπως πρέπει. Δεν υπήρχε σχεδιασμός και συντονισμός. Δεν υπήρχε, για παράδειγμα, ενημέρωση ότι θα πλημμυρίσει ο Παλαμάς ούτε έσπασε το φράγμα. Δεν ενημέρωσαν ότι θα πλημμυρίσουν τα χωριά. Μόνοι τους οι κάτοικοι σε επιφυλακή έβλεπαν το τι γίνεται στα παρακείμενα φράγματα και στα ποτάμια και προσπαθούσαν με αυτόν τον τρόπο να σώσουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Δυστυχώς, ανοργάνωτοι, συνειδητά και από επιλογή. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Εμείς είμαστε εδώ, θα δώσουμε όλο το βάρος, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να μην μείνει κανείς εγκλωβισμένος, να μην μείνει κανείς νηστικός, και ό,τι θα μπορέσουμε να κάνουμε, φέρνουμε για παράδειγμα 50 άτομα να μπούμε σε σπίτια να καθαρίσουμε. Έρχονται από το Συνδικάτο Οικοδόμων από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη για να βοηθήσουμε. Το ΚΚΕ ήταν πάντα με το λαό, θα παραμείνει με το λαό. Με λίγα λόγια, απαιτήσαμε σήμερα από το Δήμαρχο να φέρει χημικές τουαλέτες, γιατί θα βρωμήσει, θα πάθουμε όλοι από τύφο, θα αρρωστήσουμε και χολέρα εδώ. Δυστυχώς ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Απαιτούμε και από το Δήμο και από την Πολιτεία και από την Περιφέρεια, από αυτό το βήμα, να στήσουν ένα κέντρο υγείας στο κέντρο του Παλαμά για επίγοντα περιστατικά, για πιο μικρά περιστατικά. Απαιτούμε να βάλουν το νοσοκομείο της Καρδίτσας, της Λάρισας, να είναι σε επιφυλακή με τα ασθενοφόρα. Δεν είχαμε ασθενοφόρα για να μεταφέρουμε ζωντανούς και νεκρούς, όσο μακάβριο και αν ακούγεται. Και το χειρότερο είναι, μετράμε ακόμα στη λίστα των νεκρών και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Και γι' αυτό είναι κάποιοι υπεύθυνοι και πρέπει να λογοδοτήσουν. Εμείς είμαστε εδώ στον Παλαμά, είναι κατεστραμμένος. Είναι Αγροτικός Σύλλογος Παλαμά, η Αγροτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και να κάνουμε. Καταστροφή είναι τεράστια εδώ που θα πάτε να δείτε μόνοι σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι, δεν θέλουμε να ανταποδώσουμε σε αυτό το τέτοιο, αλλά ό,τι μπορούμε σαν αγρότες σε αγώνες
που θα κάνετε, θα είμαστε δίπλα σας. Γιατί μαζί παλεύουμε, ούτως ή άλλως. Έτσι, θα ξεκινήσουμε τώρα, θα πάμε να βοηθήσουμε σε σπίτια όπου υπάρχει κόσμος, να βγάλουμε πράγματα έξω, να τους βοηθήσουμε τους ανθρώπους, γιατί είναι και γέροντες και τα πράγματα είναι πολλά, δεν μπορεί ούτε ένα άτομο ούτε δυο να τα πετάξει. Έτσι, αυτό θα πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλοι μας εδώ και σαν Παλαμάς ολόκληρος και σαν καρδίτσα σας ευχαριστούμε. Πέντε δεκάδες, θέλουμε πέντε άτομα επικεφαλής. Δρόμου. Κάθε ομάδα θέλουμε και έναν να ξέρει το μέρος. Ναι. Θέλουμε πέντε άτομα. Από Μπιζανίου δηλαδή προς τα πάνω. Μπιζανίου έχει ακόμα νερό. Προς τα εκεί, προς τα μας. Πού θα βγάλει τα πράγματα. Πολλά, ναι. Του ζητήθηκε κάτι καρδιά πάνω. Να τα πετάξουμε ότι είναι, να τα πετάω εδώ για να φύγουν τα έπιπλα, τα χοντρά, γιατί δεν ξέρω. Ναι, απλά να τα βγάλουμε ότι είναι αυτά, για να ανοίξουν το χώρο. Θα ανέβουν να ρίξουν και αυτές κάτι σακούλες, έτσι, θα τις βάλεις εκεί. Φέρνετε δύο σκούπες. Θέλει κόψιμο και δεν βγάλουμε. Θέλει κόψιμο με κάτι, με φαρτσάτα και να βγει, γιατί αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Όχι, ανοίγει έτσι, εγώ από κάτω εδώ, σε σένα. Έχεις χαράξει δύο γονείς που πάμε. Πιάσουμε δύο από εδώ. Ναι, εκεί το βάλε. Θα κάνουμε λίγο τα νερά, μπορεί να κάτσε, πάμε μαζί. Όχι, αυτό είναι γεννήτρια, τώρα τη βάζουμε για να πάρουμε ρεύμα απλώς. Ναι. Αν τη βάζουμε κάπου εδώ. Έλα. Μαζί. Κάτσε, πού είναι εδώ. Πάρα. Είμαστε στον Παλαμά Καρδίτσας, έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή. Εδώ όμως τέσσερις μέρες μετά, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, εμφανίστηκε η πρώτη οργανωμένη παρέμβαση και είναι από συνδικάτα της Αθήνας, με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμου της Αθήνας. Έχουν έρθει εδώ, τους βλέπετε, ένα σπίτι μετά το άλλο, να βοηθάνε τον κόσμο να ξεπλημμυρίσει. Μεγάλη βοήθεια πραγματικά. Λοιπόν, δύο κουβέντες. Τι συναντήσατε, τι σας είπε ο κόσμος. Εκ μέρους του Συνδικάτου Οικοδόμων και των υπόλοιπων εργατικών σωματείων που είμαστε σήμερα στον Παλαμά της Καρδίτσας και βοηθάμε προφανώς όπου μπορούμε και θα βοηθήσουμε και τις επόμενες μέρες, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας με έμπρακτη στήριξη στους πληγέντες. Αυτό που επικρατεί από τις οικογένειες, από τους πληγέντες, από μεγάλους ανθρώπους, από άτομα με αναπηρία, από όλο τον κόσμο γενικά, είναι η οργή και αγανάκτηση. Η οργή και αγανάκτηση για την απουσία και των κρατικών αρχών και της περιφέρειας και των δημοτικών αρχών όσων είναι υπεύθυνοι τέλος πάντων για αυτή την κατάσταση. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας και αυτό που εισπράξαμε ήταν μια πραγματικά συγκινητική ανταπόκριση, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Αυτό που τονίζουμε εμείς είναι να παρθούν εδώ και τώρα όλα τα μέτρα για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών, γιατί οι ζημιές έχουν γίνει. Να παρθούν όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να έχουν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα έργα, τα απαραίτητα για να μην ξαναθρηνήσουμε άλλα θύματα, να μην ξανακαταστραφούν καλλιέργειες, λαϊκές περιουσίες. Και δηλώνουμε από σήμερα ότι ό,τι χρειαστεί θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στο πλευρό των κατοίκων, θα εκφράξουμε ξανά όσες φορές χρειαστεί έμπρακτη την αλληλεγγύη μας και θα απαιτήσουμε κι εμείς, όσο περνάει από το χέρι μας προφανώς, να δοθούν και αποζημιώσεις. Αν και αυτά οι καταστροφές δεν αποζημιώνονται με κανένα τρόπο αυτή τη στιγμή. Οι ζημιές είναι τέτοιες, όλα τα σπίτια είναι πλημμυρισμένα. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει και από ένα πλημμυρισμένο σπίτι. Ειδικευόμενος παθολογίας Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας. Εδώ μένεις. Εδώ, Παλαμά. Πριν μας πεις τι γίνεται εδώ και πώς βοηθάς,
Τι έγινε εκείνο το βράδυ? Ουσιαστικά εμείς ξυπνήσαμε από το θόρυβο, από τους θορύβους που ερχόντουσαν. Ενημέρωσε ο ένας με τον άλλον, συγγενείς, τηλέφωνα, το ένα το άλλο. Δεν υπήρχε ρεύμα, δεν υπήρχε νερό, τίποτα. Οι συνθήκες υγιεινής είναι εντάξει, εδώ τουαλέτες δεν λειτουργούν. Έχουμε, θα σας πω. Χημικές δεν βλέπω ακόμα. Τι γίνεται, είναι τώρα τέταρτη μέρα. Έχουμε τώρα, για εδώ είναι πρώτη 24 ώρα. Α. Εδώ είναι πρώτη 24 ώρα. Κάποιοι που ήταν μέσα πριν την πλημμύρα, που γύρω χωριά κλπ, μπορεί να είναι και το δεύτερο. Ναι. Αλλά δεν έχουμε περάσει το πρώτο 24 ώρα. Ο στρατός μας έφερε τα εκστρατεία στα κρεβάτια, τακτοποιήσαμε τον κόσμο. Νερό τώρα για την τουαλέτα παίρνουμε από όπου βρούμε. Έχουμε ζητήσει καθαριότητα. Να έρθει, μας έχουν πει από το ενημερώσει από το Δήμο ότι είναι δηλαδή για καθαρίστριες, για νερό, για τα πάντα αυτά. Και περιμένουν και μεταφορά ύδατος με βιτιοφόρα. Βιτιοφόρα με νερό, με υδροφόρα για να καλύψουμε τα κενά αυτά. Μαζί μας είναι ο Έκτορας Γκάζος. Είναι ο πρόεδρος των υγειονομικών γιατρών της Καρδίτσας και υποψήφιος δήμαρχος επίσης, να το πούμε και αυτό, με τη λαϊκή συσπήρωση. Είμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Παλαμά. Έχουν έρθει κάποιοι ανήμποροι άνθρωποι, ηλικιωμένοι, άρρωστοι κτλ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα εδώ εσείς? Η κατάσταση είναι δραματική. Καταρχάς, ξεκινώντας από το ζήτημα ότι εδώ υποτίθεται ότι είναι το συντονιστικό κέντρο και μόνο συντονισμό δεν έχει. Γιατί αυτό που αντικρίσαμε μιλώντας και με τους υγειονομικούς, τους συναδέλφους μας εδώ, είναι μια κατάσταση που σε ένα γήπεδο απλά που άνοιξε, χωρίς νερό και ρεύμα, στεγάζονται άνθρωποι που έχουν απεγκλωβιστεί από τα σπίτια τους, μαζί με ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες, δύσκολες καταστάσεις, που αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμία περίθαλψη και κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί τι θα γίνει, όχι αύριο, τις επόμενες ώρες με αυτούς. Οι υγειονομικές εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν. Το κέντρο υγείας είναι εγκαταλειμμένο του Παλαμά λόγω της πλημμύρας. Ό,τι έσωσαν κατάφεραν οι λιγοστοί υγειονομικοί που μπόρεσαν να φτάσουν με δικιά τους αυτοθυσία εδώ στο σημείο, έσωσαν από φάρμακα, υλικά και κάποιους εξοπλισμούς. Έχουν έρθει κάποια κρεβάτια, δεν ξέρουμε από πού ήρθαν. Άλλοι λένε από το στρατό. Καμία συντονιστική φροντίδα. Ό,τι γίνεται στηρίζεται σε αυτούς. Αυτή τη στιγμή λέμε ότι χρειάζεται άμεσα καταρχάς να διαχωριστεί ο χώρος της φιλοξενίας από το χώρο τον υγειονομικό, να γίνει ένας χώρος έκτακτος, στρατιωτικού τύπου, πολεμικού τύπου χώρος, ο οποίος όμως θα είναι αυτός που πρέπει για τις συνθήκες και υπάρχει δυνατότητα, να έρθει προσωπικό με ευθύνη του κράτους, της κυβέρνησης, της υγειονομικής περιφέρειας, από όπου χρειάζεται. Και αυτό καλούμε το λαό, μέσα από τις πληγές του τώρα, με ψηλά το κεφάλι, η οργή και η αγανάκτηση, να γίνει διεκδίκηση και αγώνα και συμμετοχή. Και αυτό τον καλούμε, να μπει μπροστά τα σωματεία και φορείς εδώ, υπάρχει πείρα αυτή τη διαδικασία, ώστε πραγματικά να διεκδικήσουν 100% της αποζημίωσης και της ζημιάς που έγινε για όλα τα επίπεδα των ζημιών που έγινε. Και δεύτερον, και ουσιαστικότερο, πρέπει να γίνουν τέλος αυτά τα έργα που χρειάζεται εδώ η περιοχή και πανελλαδικά ακόμα αυτές τις ζημιές που έχουμε ζήσει, ώστε να μην ξαναέρθουν και να μην είναι υποσχέσεις καινού περιεχομένου όλα αυτά που από ό,τι φαίνεται θα ξαναυποσχεθεί και αυτή η κυβέρνηση όπως έκαναν και οι προηγούμενες. Γιατί έχουμε και ένα παράδειγμα εδώ στην Καρδίτσα, ας πούμε. Ένα έργο που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια μετά από χρόνια διεκδίκηση, το φράγμα Σμοκόβου, και αν δούμε το χάρτη πώς είναι διαμορφωμένο, έγιναν ζημιές και στην περιοχή των Σοφάδων, αλλά αν δεν υπήρχε αυτό το φράγμα του Σμοκόβου, η κατάσταση και σε εκείνη την περιοχή θα ήταν όπως ζούμε αυτή την περίοδο και στα χωριά και στον Παλαμά. Χρόνια ολόκληρα διεκδικούμε δύο απλά και τρία απλά φράγματα εδώ στην περιοχή που θα είχαν προστατεύσει. Δηλαδή είναι το φράγμα της Σκοπιάς, Φαρσάλων και εδώ την περιοχή του Μουζακίου κτλ. Δύο φράγματα που έπρεπε να είχαν γίνει, που τα γνωρίζουν και οι πέτρες εδώ στην περιοχή ή το Αχελό και τα λοιπά, με τα παλάβευρα έργα που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Υπάρχουν οι προτάσεις, αυτό που πρέπει να διεκδικηθεί ακόμα περισσότερο και αυτό που υπάρχει και πείρα εδώ στον κόσμο, που μόνο μέσα από τους αγώνες τους μπορεί πράγματι να κερδίσουν. Μόνο ο λαός σώζει το λαό, που έτσι κι αλλιώς φάνηκε και τώρα. Αυτό ακριβώς θα μπούμε μπροστά και με τις δυνάμεις μας και καλούμε και τους φορείς εδώ της περιοχής και σε πανελλαδικό συντονισμό τώρα δηλαδή και επόμενο βήμα πρέπει να γίνει, ώστε πραγματικά και με την πείρα του να διεκδικήσει και να κερδίσει αυτά που απαιτούνται και πρέπει να υπάρχουν σημερινές συνθήκες.
Έλα, πάμε μπροστά, πάμε. Ήρθαμε εδώ πέρα με τα παιδιά από την Καρδίτσα και από την Υπηρεσία Εθελοντών Καρδίτσας. Έχουν μαζί μας, έχουμε ποδοσφαιριστές αναγέννησης Καρδίτσας, απλούς φιλάθλους, γενικότερα εθελοντές που ήρθαμε να στηρίξουμε τον Αγροτικό Σύλλογο Παλαμά, τους ανθρώπους εδώ για την προσπάθεια που κάνουν. Πιστεύουμε ότι όλος ο νομός πρέπει να σταθεί δίπλα τη συγκεκριμένη στιγμή στην περιοχή, γιατί έχει πρόβλημα και κάνουμε έκκληση κεντρικά. Χρειαζόμαστε φάρμακα για τους ανθρώπους εδώ πέρα. Θα υπάρξει πρόβλημα, δεν θα μπορούν να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα. Θα υπάρξουν αρρώστιες μεγάλες ήδη από χθες που έχουμε έρθει εδώ πέρα για βοήθεια. Γυρνάμε στην Καρδίτσα και έχουμε προβλήματα στο δέρμα μας. Δώστε το μήνυμα παντού να έρθει πραγματική βοήθεια στον Παλαμά και να φέρουν φάρμακα και γιατρούς. Αυτό και καλή δύναμη εδώ πέρα στους ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.